Θα περίμενε κανείς την ώρα που οι αγρότες και κτηνοτρόφοι με λησοκόμια, αλίες, σε όλη τη χώρα αγωνίζονται για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, δίνουν έναν αγώνα επιβίωσης, εσείς, η κυβέρνηση, έρχεστε και νομοθετείτε όχι μέτρα που θα λύσουν τα οξυμένα προβλήματά τους, αλλά με περίσσιο πολιτικό θράσος κινησμό τους εμπέζετε, αφού οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορούν την ενίσχυση των καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων και αντίστοιχα των εμπορευμηχάνων. Όλων αυτών δηλαδή που λιμένονται διαχρονικά την αγροτική παραγωγή. Ποιος ο στόχος σας? Η ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση της παραγωγής για λογαριασμό των μονοπωλίων μεταποίησης και εμπορίας μέσω της εξασφάλισης φθηνότερων πρώτων υλών από το ξεζούμισμα των αγροτών. Όλα αυτά στο όνομα της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της αύξησης της κερδοφορίας μιας χούφτας εκμεταλλευτών του κόπου και του μόχθου των αγροτοκτηνοτρόφων, των αλιαίων κλπ. Όμως πλέον σας έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν τους ξεγελάτε, τόσο εσείς της Νέας Δημοκρατίας, όσο και εσείς όσοι κυβερνήσατε, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που έχετε όλοι σας ιερό Ευαγγέλιο, το Άγιο Δισκοπότηρο, την ΚΑΠ, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την πολιτική δηλαδή που εξυπηρετεί τα κέρδη των μονοπωλίων και οδηγεί στο ξεκλήρισμα αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους κλπ. Μιλάμε για απίθυνο θράσος όλων σας, που γυρνάτε τα μπλόκα, μοιράζετε λόγια συμπάθειας, χτυπάτε τους αγρότες στην πλάτη με κατανόηση, παριστάνετε τους φίλους, υπόσχεστε λύσεις, ενώ είστε αυτοί που στηρίξετε και στηρίζετε την εγκληματική αντιαγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είστε όλοι εσείς που ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο την κοινή αγροτική πολιτική. Όλοι εσείς δεν ήσασταν που φορτώνατε ένα σωρό κανονισμούς διαχρονικά, φλωμώσατε τους αγρότες στο ψέμα για καλύτερες μέρες, για πολλά χρήματα, για χρυσά κουτάλια, για μεγάλες αγορές των 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί δεν ήσασταν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που ψηφίσατε την κατάργηση επιστροφής φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, απογειώνοντας το κόστος παραγωγής. Την ίδια ώρα όμως όλοι σας διατηρήσατε το αφορολόγητο εκατοντάδων εκατομμυρίων, πάνω από 300 κοντά εκατομμύρια στο πετρέλαιο για τους εφοπλιστές, μήπως και φτωχύνουν προφανώς, ενώ για τους αγρότες δίνεται ψίχουλα, όπως αυτά που ανακοινώθηκαν, που είχαν ανακοινωθεί ούτως ή άλλως τις προηγούμενες μέρες. Μαζί δεν ήσασταν που στηρίζετε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας που συρρυκνώνει το εισόδημα του βιοπαλαιστή αγρότη και έχει οδηγήσει σε ενεργειακή φτώχεια το λαό μας. Να μην πούμε για το ξεφτισμένο παραμύθι της πράσινης γεωργίας που στο έδαφος της φυτρώνουν διάφορα παράσιτα που πνίγουν τους αγρότες και το εισόδημά τους, ενώ ούτε ο λαός απολαμβάνει καλύτερα και φθηνότερα προϊόντα. Έως εδώ λοιπόν τα ψέματα, η κοροϊδία και ο εμπεγμός. Αυτό λένε οι αγρότες στα μπλόκα. Και ξέρετε, καλό είναι να πάτε και στα μπλόκα. Και ξέρετε, δεν μασάνε πια ούτε από την τρομοκρατία και τον αυταρχισμό που δείξατε με τα ΜΑΤ, το ξύλο και τα χημικά, ούτε από τις συκοφαντίες που επιστρατεύσατε και δεν σας βγήκε, αλλά ούτε από το καρότο των δίθεν μέτρων ενίσχυσης των λεγόμενων ορίων της οικονομίας που επικαλείστε και πριν αλλά και σήμερα επικαλέστηκε για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός, ή οι λύσεις, οι μεσομακροπρόθεσμες λύσεις που προτείνετε απέναντι στα οξυμένα τεράστια προβλήματα των αγροτών. Ζήσε μάη μου δηλαδή να φας τριφύλι, και αποφεύγετε σαν το διάολο με το λιβάνι να απαντήσετε, όπως δεν απάντησε και σήμερα ο Πρωθυπουργός, δεν απάντησε ευθέως στα δίκαια αιτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιαίων κτλ. Και τι έγινε λοιπόν στη σημερινή συνάντηση? Ακούσαμε και τον Υπουργό στο τέλος της ομιλίας του αναφέρθηκε σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση αρνήθηκε να ικανοποιήσει το σύνολο των αιτημάτων των αγωνιζόμενων αγροτών. Ρεύμα, ανακοίνωσε μεν τη μείωση της τιμής του ρεύματος, όχι ενιαία για όλους τους αγρότες και όχι στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα που διεκδικούν. Αντίστοιχα στο πετρέλαιο πρόκειται για κοροϊδία, αφού είναι γνωστό ότι οι αγρότες διεκδικούν αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ το ποσό που τους δίνεται είναι το μισό από αυτό που τους δίνονταν πριν καταργηθεί η επιστροφή του φόρου
να θυμίσουμε με το τρίτο, ξανά με το τρίτο μνημόνιο που ψηφίσατε, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, θα πάρθουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πλημμυροπαθών στη Θεσσαλία, αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων κτλ. 180.000 στρέμματα είναι κάτω από το νερό, ακόμα. 170.000 στρέμματα είναι μη καλλιεργήσιμα, λόγω φερτών υλικών και πάει λέγοντας. 5 μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, συνεχίζουν να έχουν απέναντί τους όμως το κράτος, που αφού τους έπνιξε, τώρα δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών, η αποζημίωση πληγέντων, η θωράκιση της περιοχής από νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Θα ικανοποιήσετε θα κοινοποιήσετε χρονοδιάγραμμα της αποστράγγισης των παρακάλληλων πλημμυρισμένων χωριών και χωραφιών και κατασκευής όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων για να μην πνιγεί ξανά η Θεσσαλία. 5 μήνες πέρασαν. Θα αποζημιώσετε στο 100% τις αξίες του παγίου κεφαλαίου που καταστράφηκε και τις τελικές τιμές αποζημιώσεων για όλες τις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν από τη Θεομηνία, που θα καλύπτονταν τουλάχιστον το πραγματικό κόστος καλλιέργειας και μέσω του ΕΛΓΑ, αλλά και αναπλήρωση παράλληλα του εισοδήματος για όσα χρόνια χρειαστεί. Όμως εσείς τι κάνετε? Τους πετάτε μεν μερικά ψίχουλα και έρχεστε και με τις περιοδίες στη Θεσσαλία κυβερνητικών κλιμακίων και τι τους τάζετε? Νέα σχέδια, λέει, ανασυγκρότησης, και μάλιστα σε αυτό είστε και λαλίστατοι, για να αποσπάσετε τι? Τη συνένεση στο ξεκλήρισμά τους, αφού μεταξύ των άλλων τα σχέδιά σας τι προβλέπουνε? Μερικά. Περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού που θα χρυσοπληρώνουν και οι αγρότες, αλλαγές στη χρήση γης και αλλαγές στην αγροτική καλλιέργεια, επενδυτικά σχέδια της λεγόμενης πράσινης ενέργειας που χρυσοπληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι αγρότες στα τιμολόγια ρεύματος, την ιδιωτική ασφάλιση ιδιαίτερα στους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και στις κατοικίες τους κτλ. Το ΚΚΕ, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των αγροτών, δίνει μαζί τους τη μάχη για τα δίκαια αιτήματά τους, μπορεί να κοιτάει τους αγρότες στα μάτια, επειδή είναι το μόνο κόμμα που καταψήφισε την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική σε όλες τις εκδοχές. Προειδοποίησε για τις συνέπειές της και πρωτοστάτησε για να δοθεί οργανωμένη απάντηση από τους βιοπαλλεστές, αγρότες και κτηνοτρόφους. Προπάντων όμως, οι βιοπαλλεστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι μπορούν να εμπιστεύονται το ΚΚΕ, γιατί με την πολιτική και τη δράση του φωτίζει την προοπτική, την πραγματική διέξοδο από το βάσανο της επιβίωσης, το άγχος της καθημερινής επιβίωσης, με τους κινδύνους και τις φυσικές καταστροφές, τον βραχνά του εισοδήματος που μικραίνει και του κόστους παραγωγής που μεγαλώνει. Και όλα αυτά στην προοπτική της κοινωνικοποιημένης μεγάλης παραγωγής με κρατικό εμπόριο, τη συνδεδεμένη συνεταιριστική παραγωγή, που μπορεί ο αγροτοπαραγωγός να προστατευτεί από τις καταστροφές, από τις σκληρές συνθήκες της δουλειάς στην Ήπεθρο, να ανέβει συνολικά το βιωτικό επίπεδο της αγροτικής οικογένειας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα φτηνά και ποιοτικά τρόφιμα για όλο το λαό. Στο χέρι όχι μόνο των αγροτών, όλου του λαού είναι αυτός ο δρόμος. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.